Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το μεγάλο δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Το θέμα του ζεόλιθου στον Εύρο επανέφερε στη Βουλή, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση ο βουλευτής του Πασόκ στον Εύρο, Γιώργος Ντόλιος, προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκη Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου ξεκαθάρισε πως το Υπουργείο όλα αυτά τα χρόνια τήρησε μια συνεπή στάση βάσει των δεδομένων που είχε και ανέφερε πως εκκρεμεί η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, λέγοντας ξανά πως η υπόθεση ουσιαστικά είναι αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Από την πλευρά του, ο κύριος Ντόλιος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απάντηση που έλαβε από τον Υφυπουργό, τονίζοντας πως αυτό το σύριαλ που κρατάει περίπου 10 χρόνια πρέπει να τελειώσει με το Υπουργείο να παραχωρεί τελικά τη σχετική άδεια εκμετάλλευσης. Μάλιστα, ο κύριος Ντόλιος, μιλώντας στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, εξέφρασε την εκτίμηση θα υπάρξει περαιτέρω δικαστική έρευνα για την υπόθεση με στόχο να αποδοθούν και ευθύνες. Είναι πολιτική. Περιμένουν τους δικαστές να αποφασίζουν για καθαρά πολιτικά ζητήματα, τότε πραγματικά αντιλαμβάνεται κανείς γιατί η χώρα έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί μπερδεύτηκε ο κύριος Παπαγεωργίου? Ποιο διοικητικό δικαστήριο περιμένει, κύριε Ντόλιο? Ορίστε. Ποιο διοικητικό δικαστήριο περιμένει ο κύριος Παπαγεωργίου? Είναι αστεία πράγματα. Είναι ένα διοικητικό εφετείο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη μετά το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, στο οποίο το προκάλεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία. Δηλαδή δεν έχει προσφύγει το Υπουργείο εκεί. Και με βάση αυτά τα οποία έχουν προκύψει με την εισαγγελική διάταξη του εισαγγελέα πρωτοδικών της Ορυσιάδας, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η απόφαση δεν είναι θετική. Ψάχνουν ένα άλοθη για να δικαιολογήσουν την μέχρι τώρα στάση τους. Ο ζεόλιθος θα αξιοποιηθεί στον Εύρο. Η άδεια δηλαδή για το συγκεκριμένο, η άδεια εκμετάλλευσης θα δοθεί, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Ας το κάνουν τώρα. Μην μας ταλαιπωρούν άλλο. Ας δείξουν μια στοιχειώδη γενναιότητα. Είναι πώς θα το κάνουν? Δεν φαίνεται να υπάρχει πολιτική βούληση, κύριε. Θα το δούμε. Δεν τελειώνει η ιστορία στη Βουλή. Εγώ έχω πει επανειλημμένα ότι κάθε φορά που θα προστίθεται ένα στοιχείο θα επαναφέρω το ζήτημα με πολύ καθαρό τρόπο. Εκτιμώ και το είπα και στη Βουλή ότι θα προκύψουν ευθύνες. Και σας επαναλαμβάνω ότι έχω την γνώμη ότι δεν θα σταματήσει η δικαστική έρευνα αυτής της υπόθεσης. Και δεν πρέπει να σταματήσει, κύριε Αποστολίδη. Γιατί ταλαιπώρησαν ένα ολόκληρο νομό και μια συγκεκριμένη περιοχή, το τρίγωνο του Εύρου, για μια δεκαετία. Κάποιοι πάλι με ίση, αλαζονία, αυθαιρετώντας, μην δίνοντας σημασία σε κανέναν. Αυτό δεν θα το χρεωθεί κανένα, το γεγονός ότι χάθηκαν πόροι. Όχι, χάθηκαν πόροι. Έκανε ένα κλικ παραπέρα. Είναι η πρώτη φορά που μίλησα για ένορκη διοικητική εξέταση στη Βουλή μέσα. Στο κανάλι σας κάνω και ένα κλικ παραπάνω. Λέω ότι, συμφωνώντας απόλυτα μαζί σας, ότι η εκτίμησή μου είναι, η γνώμη μου είναι, ότι θα υπάρξει περαιτέρω δικαστική έρευνα. Και σας λέω επίσης ότι την δικογραφία ο εισαγγελέας της Ορυσιάδας την απέστειλε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος την έστειλε στη Βουλή και ο οποίος την έστειλε στη Βουλή γιατί θέλει να ερευνήσει η Βουλή την πιθανή δίωξη για παράβαση καθήκοντος του κυρίου Μανιάτη με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Με προλάβατε, γιατί το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι αυτό. Ότι ο κύριος Μανιάτης δεν έχει πολιτική ευθύνη και ίσως πέρα από την πολιτική του γεγονότος. Απέπεμψε την ανάθεση και δεν πρέπει να αποκατασταθεί επίσης ο κύριος Σόκος, ο οποίος λιδωρήθηκε. Ο κύριος Σόκος αποκαταστάθηκε πλήρως. Αυτό λέω, δε, ναι, αλλά αποκαταστάθηκε πλήρως. Από εσάς. Μάλιστα... Από την πολιτική ηγεσία και τα κόμματα στην Αθήνα δεν είπαν ότι ο κύριος Σόκος κακώς συκοφαντήθηκε σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και επιμένω. Πρέπει να του ζητήσουμε μια συγγνώμη. Και συνέχεια, αφήστε να φύγει η Τρόικα τώρα, που είναι το μεγάλο ζήτημα το επίκαιρο των ημερών. Και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ίσως προς το τέλος της άλλης εβδομάδος, θα υπάρχει και συνέχεια στο σύριαλ. Δεν πρόκειται να το εγκαταλείψω. Μάλιστα, αυτά λοιπόν μας είπε χθες ο βουλευτής του Εύρου, του Πασόκ, ο κύριος Γιώργος Ντόλιος, ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει με κανέναν τρόπο την υπόθεση που αφορά στον ζεόλιθο, μέχρι να υπάρξει ουσιαστικά αίσιο τέλος. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στην τελική ευθεία έχουν μπει εσωκομματικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία για την εκλογή γραμματέα πολιτικής επιτροπής και ερετών μελών της εκτελεστικής γραμματείας του κόμματος. Οι οριστικοί πίνακες των υποψηφιοτήτων για τα συγκεκριμένα αξιώματα δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ανάμεσα στους υποψηφίους για την εκλογή των μελών της εκτελεστικής γραμματείας είναι και ο πρόεδρος της Νόδας στον Εύρο, ο κ. Σταύρος Σταυράκογλου, συγκεντρώνοντας μάλιστα πολλές πιθανότητες εκλογής.
Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο ένατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε για άλλη μια φορά πως το κόμμα παραμένει ο κύριος πρωταγωνιστής και ηγέτης των εξελίξεων στη χώρα, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα πολιτικής και κυβερνητικής σταθερότητας για την έξοδο της χώρας από την κρίση και επάνωδο σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Με σύνθημα Νέα Δημοκρατία, Νέα Ελλάδα, ο κύριος Σαμαράς απίθυνε προσκλητήριο όχι μόνο παραταξιακό αλλά και εθνικό, φιλοδοξώντας να είναι η Νέα Δημοκρατία ο πολιτικός φορέας που θα εκφράσει το μεγαλύτερο τμήμα του Ευρωπαϊκού Ακροατηρίου. Η νέα Πολιτική Επιτροπή και η νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Κόμματος αναδείχθηκαν και τώρα ακολουθεί, όπως προβλέπει και το καταστατικό του Κόμματος, η εκλογή νέου γραμματέα και νέας Εκτελεστικής Γραμματείας. Η θητεία του Μανώλη Κεφαλογιάννη στη θέση του γραμματέα ολοκληρώθηκε, με το βουλευτή του Ηρακλείου να φαίνεται ότι έχει ήδη διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο ευρωψηφοδέλτιο του Κόμματος στις ευρωεκλογές του προσεχούς Μαΐου. Εκλεκτός της ηγεσίας για τη θέση του γραμματέα είναι ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο οποίος μοιάζει να απολαμβάνει τη στήριξη πολλών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, όσον αφορά στο αξίωμα του αιρετού μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, μόνο οι 7 θα προκριθούν από τους 16 συνολικά και ανάμεσα στους υποψηφίους με πολλές πιθανότητες πρόκρισης είναι και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Εύρου, Σταύρος Σταυράκογλου. Οι υποψήφοι λοιπόν είναι Αγγελίδη Κλεοπάτρα, Αντωνίου Μαρία, Αρβανίτης Πέτρος, Βασιλείου Καρτσάτου Ευαγγελία, Δάκης Γεώργιος, Δασκαλάκης Μενέλαος, Ιατρίδης Δημήτριος, Καρακόλη Μαγδαληνή, Κουμουτσάκος Γεώργιος, Μακρύ Θεοδόρου Ελένη, Μετλάρης Αθανάσιος, Πανοζάχος Δημήτριος, Πλαγιωτάκης Ιωάννης, Σταυράκογλου Σταύρος, Σταυρής Φίλιππος, Χαλιλοπούλου Χριστίνα. Μάλιστα, θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο συγκεκριμένο ζήτημα, διότι παρουσιάζει έτσι κι αλλιώς εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας και για πρώτη φορά, θα έλεγα, σε τέτοια υψηλή βαθμίδα ένας άνθρωπος από τον Εύρο βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, πολλά περισσότερα θα πούμε αμέσως τώρα με τον Δημοσθένη τον Δούκα, ο οποίος είναι μαζί μου και βρίσκεται στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης. Λοιπόν, Δημοσθένη, παρουσιάσαμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στην εσωκομματική αυτή διαδικασία που έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή μεθαύριο, δηλαδή 11 η ώρα το πρωί, δεν είναι η εκλογή ουσιαστικά. Μάλιστα. Πάμε όμως τώρα στο διατάφτα. Ο κύριος Σταύρος Σταυράκογλου, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από τον Εύρο, είναι ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα, στα 16 συνολικά. Και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό. Να επιθυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι θα εκλεγούν από τους 16 7. Και θα είναι μαζί με τον γραμματέα που θα εκλεγεί, ο κύριος Παπαμιμίκος, που είναι δεδομένη η εκλογή του. Είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κόμματος που κυβερνάει. Και μόνο αυτό, το γεγονός ότι ο κύριος Σταυράκογλου είναι υποψήφιος, και αυτό όλοι είναι κατανοητό ότι η υποψηφιότητα σε αυτό το ανώτατο κομματικό όργανο, έχουν την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού έτσι, και του κόμματος. Δεν πάει οποιοδήποτε και λέει θέλω να είμαι υποψήφιος σε αυτό το όργανο, γιατί αυτό είναι που σχεδιάζει την κομματική πολιτική, η οποία φυσικά παραπέμπει και μετά και στην κυβερνητική. Το γεγονός ότι έχει επιλεγεί ο κύριος Σταυράκογλου να είναι υποψήφιος σε αυτό το όργανο, κατά την άποψή μου, σηματοδοτεί πολλαπλά στοιχεία. Δηλαδή, το πρώτο είναι ότι η έμφαση που δίνει η Νέα Δημοκρατία στην ανάδειξη στελεχών από την περιφέρεια. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο στο παρελθόν δεν το έχουμε ζήσει σε κανένα ακόμα, σε τόσο ψηλά. Εγώ θυμάμαι δηλαδή. Άρα, καλά είπα ότι. Γιατί και εγώ δεν θυμάμαι σε τέτοια υψηλή βαθμίδα να έχει τοποθετηθεί. Δεν είχαμε. Είχαμε παλιά, επί Ανδρέα Παπανδρέου, τον κύριο Μιχάλη Χαλαμπίδη, μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή ήταν μια υψηλή κομματική θέση, αλλά πριν πολλά χρόνια. Ένα είναι αυτό, η επένδυση στην περιφέρεια και στους ανθρώπους. Και αυτό εκφράζει ο κύριος Σταυράκογλου. Το δεύτερο είναι αυτό το ρεύμα, για να μην πω τσουνάμι, που θέλει ο κύριος